Έχουμε, δεν έχουμε καλά νέα από εκεί, διότι νοσηλεύεται και ένας ξάδερφος του 7χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του από στρεπτόκοκο. Ναι, ναι. Το παιδί, για να μας πει η Έλενα Χελβατζόγλου σε τι κατάσταση είναι το παιδί αυτή την ώρα. Έλα, Έλενα. Ακολουθεί αγωγή αυτή τη στιγμή ο ξάδερφος του 8χρονου αγοριού, το οποίο έχασε την ζωή του από στρεπτόκοκο. Ο ξάδερφός του λοιπόν μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Γεννηματάς με παρόμοια συμπτώματα με το 8χρονο παιδί. Ακολουθεί αγωγή και το παιδί είναι σπίτι, οι γιατροί εικάζουν πιθανότατα ότι πρόκειται για στρεπτόκοκο. Αυτή τη στιγμή το παιδί είναι στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται, ακολουθεί αγωγή. Οι γιατροί, επειδή είχε παρόμοια συμπτώματα με τον 8χρονο, εικάζουν ότι πρόκειται για στρεπτόκοκο. Δηλαδή, είναι συγγενείς, πιθανότατα είχαν έρθει σε επαφή. Ενδοφλέβεια πιθανά, αλλά ερώτηση τώρα. Γιατί αυτή την αγωγή δεν την ακολούθησε από την πρώτη στιγμή και το 7χρονο παιδί? Γιατί εκτιμήθηκε ότι επρόκειτο για μία απλή ίωση? Πιθανότατα είχαν δει ότι τα συμπτώματα δεν ήταν τόσο έντονα. Yeah. Ήταν λίγα τα συμπτώματα στην αρχή, είχε απλώς πυρετό. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας. Να πούμε όμως ότι η κατάσταση του 8χρονου είχε επιδεινωθεί ραγδαία. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες έπεσε σε κόμμα, υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών τελικά δεν τα κατάφερε. Τώρα όμως που μεταφέρθηκε ο 9χρονος ξαδερφός του γεννηματάς, πιθανότατα είναι προετοιμασμένοι περισσότερο γιατροί. Yeah, τα παιδιά ζούσαν κοντά. Ήταν σε επαφή. Σύμφωνα πληροφορίες είχαν έρθει σε επαφή. Βέβαια. Παίζαν μαζί τα παιδιά. Πάντως εδώ φαίνεται ότι η ιατρική κοινότητα είναι ανήσυχη, διότι ο στρεπτόκοκος δείχνει ένα σκληρό πρόσωπο. Έχουμε έξι θανάτους. Έχουμε μεγάλη έξαρση. Ας είμαστε όλοι λίγο πιο. Θέλει συναγερμό, λίγο πιο υπεύθυνοι. Γονείς, γιατρούς, από σε περισσότερη εγρήγορση. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι έλα μωρέ, δεν πειράζει, διότι έχει θανάτους εδώ. Έτσι. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.